Πήγαμε στο Μέγαρο Μαξίμου, δεκαμελής αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί όλες τις συνταξιουργικές οργανώσεις. Το υπόμνημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό το έχουμε στείλει από τις 5 Νοέμβρη. Και η εκτίμησή μας είναι ότι θα έπρεπε σήμερα να έχουν φροντίσει να μας δουν στο Μέγαρο Μαξίμου ή ο Πρωθυπουργός που ζητήσαμε, και αυτό θέλουμε εμείς να εξασφαλίσουμε, ή κάποιος από το πολιτικό προσωπικό υπουργός, ο οποίος να του θέσουμε τα ζητήματα και το υπόμνημα για να κάνουμε τη συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό. Θεωρούμε λοιπόν απαράδεκτο ότι δεν ήταν κανείς να μας δεχτεί και μας περιπτώσει. Θεωρούμε από τη μεριά τους όχι μόνο απαράδεκτο για λόγους, έτσι για να πούμε έναν χαρακτηρισμό, αλλά για λόγους ουσίας. Διότι αν δεν είναι για λόγους ουσίας, θα συνεχίσει αυτό που θα πούμε στη συνέχεια. Μας είπαν λοιπόν την Τρίτη, εμείς το ζητήσαμε για Τρίτη, μας είπαν για Δευτέρα, αλλά η Δευτέρα είχαμε και άλλες υποχρεώσεις για συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας. Είπαμε για την Τρίτη και μας είπαν ότι θα συναντηθούμε με τον κύριο Βορύδη και μαζί θα είναι ο κύριος Τσακαρόπουλος, ο οποίος θα είναι γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και που γνωρίζει τα ζητήματα, για να θέσουμε στη συζήτηση το μοναδικό αίτημα που είναι να θέσουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, διότι τα αιτήματά μας και στα υπομνήματα που έχουμε θέσει δεν μπορεί να μας δώσει απάντηση ο Υπουργός Επικρατείας. Επομένως, εμείς δεν μπορεί να τρέχουμε από Υπουργείο σε Υπουργείο Εργασίας, Οικονομίας κτλ. Ας τους καλέσει ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως και τις άλλες φορές τους κάλεσε τους υπουργούς, για να κάνουν ολοκληρωμένη συζήτηση και να μας δώσουν απάντηση επιτέλους στα αιτήματα που τους έχουμε δώσει. Απάντηση με λύσεις. Αυτό είναι το αίτημά μας. Γιατί τους είπαμε, αν σήμερα κλείσαμε τους δρόμους στο κέντρο, έτσι όπως σας το λέμε, την άλλη φορά θα είμαστε διπλάσιοι και τριπλάσιοι. Διότι δεν πρόκειται να το βάλουμε κάτω. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε, δεν πρόκειται να ζήσουμε μια ζωή με αναξιοπρέπεια, τέτοια που μας επιφυλάσσουν. Είμαστε λοιπόν εδώ εμείς όλοι της Συντονιστικής Επιτροπής και θα σας ενημερώσουμε για όλες τις εξελίξεις και τις συναντήσεις που θα κάνουμε, συνάδελφοι. Ο αγώνας δεν πάει χαμένος. Εάν βρεθούν λύσεις, θα βρεθούν με τον αγώνα μας. Αυτό να το έχουμε καθαρό, να μην απογοητευόμαστε, να μην υιοθετήσουμε τη λογική δεν γίνεται τίποτα, να μην υιοθετήσουμε τη λογική της επανάπαυσης, διότι όλα αυτά σημαίνουν αδρανοποίηση, αποπροσανατολισμό και τελικά συμβιβασμό. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, το επιδιώκουμε ή δεν το επιδιώκουμε. Είμαστε λοιπόν ενωμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Θέλουμε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους, τις γυναίκες, τους άντρες, ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους, οι οποίοι έφτασαν κουτσένοντας, ακουπώντας και με όλες τους τις ίστατες δυνάμεις για να ακολουθήσουν μέχρι το τέλος την πορεία μας και τον αγώνα μας. Να έχετε καλή επιστροφή. Καλή δύναμη και υγεία. Θα σας κρατάμε ενήμερος. Το συνταξιούχημο κίνημα είναι ένα κίνημα δυνατό, καλά οργανωμένο και θα δώσει λύσεις. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους όλων των συναδέλφων.